έχουμε και την υπόθεση στην Πετρούπολη. Μιλάμε για τους δικαιωμένους, πρέπει να σας πω, από τον Άριο Πάγο. Μέσα σε 8 μέρες αυτοί δικαιώθηκαν στον Άριο Πάγο, ότι μπορούν να ξεσπιτώνουν τους ανθρώπους. Μιλάμε για την πρώτη κατοικία ηλικιωμένου ζευγαριού στην Αϊάδων στην Πετρούπολη, που το έχουν βγάλει σε πληστηριασμό και η διαφορά για να τους βουτήξουν το σπίτι, ξέρετε πόσο είναι, 6.000. Έχουμε μαζί μας 6.000 ευρώ. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Πετρούπολης, τον κύριο Βαγγέλη Σίμο, που από την πρώτη στιγμή ως Δημοτική Αρχή μαζί με τους κοινωνικούς και εργατικούς φορείς βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειας. Κύριε Σίμο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε. Πείτε μας, τι γίνεται με αυτή την ιστορία στην Πετρούπολη? Κοιτάξτε, περί τα τέλη Ιουλίου έγινε η τέταρτη προσπάθεια να γίνει έξωση σε οικογένεια, σε ζευγάρι ηλικιωμένων, που το σπίτι τους, η πρώτη κατοικία, όπως είπατε και εσείς, βγήκε σε πληστηριασμό για μόλις 6.000 από την Ντοβάγιο. Εκεί η συγκεκριμένη εταιρεία, προκειμένου να μπει σε συζήτηση για διαπραγμάτευση, ζήτησε το ποσό των 35.000 ευρώ. Η οικογένεια, μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, όπως καταλαβαίνετε, βρήκε τις 29.000 και ζήτησε ένα περιθώριο λίγων ημερών για να βρει και τις άλλες 6. Το περιθώριο αυτό δεν δόθηκε ποτέ, προφανώς με τη λογική του κορακιού, να το πω έτσι. Και έχουν γίνει 4 προσπάθειες με δικαστικό επιμελητή, με αστυνομία, με μπράβους, προκειμένου να ξεσπιτωθεί η οικογένεια. Εκεί εμπλέκεται τουριστική ξενοδοχειακή εταιρεία? Είναι αυτή, ναι, που έχει χτυπήσει το σπίτι? Ναι, το έχει πάρει εταιρεία που ασχολείται με τον τουρισμό. Ναι, ξενοδοχειακή εταιρεία. Προφανώς όταν μιλάμε τώρα για την Πετρούπολη, μιλάμε για βραχυχρόνιες μισθώσεις, έτσι. Ναι. Τώρα, ξενοδοχείο στην Πετρούπολη δεν υπάρχει λόγος να κάνει κάποιος. Φαντάζομαι για κάποιο Airbnb, για κάποια βραχυπρόθεσμη τέτοια μίσθωση. Βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή εκεί, η Δημοτική Αρχή, φορείς της πόλης, ο Σύλλογος Γυναικών, η Ένωση Γονέων, η Εκπαιδευτική της πόλης, εδώ το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου. Το έχουμε αποτρέψει 4 φορές. Έχουμε κάνει ξεκάθαρο σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα έχει εκφραστεί και αλληλεγγύη και από ανθρώπους που μένουν στην Πετρούπολη, ανθρώπους του πολιτισμού, των γραμμάτων, του αθλητισμού, ότι μια τέτοια κατάσταση είναι απαράδεκτη και δεν πρέπει ο λαός μας να το επιτρέψει. Ότι το σπίτι της οδού Ναϊάδων, όπως χαρακτηριστικά είπαν και γράψαν ο κύριος Αμαριανάκης, ο κύριος Ανδρεόπουλος, ο κύριος Γενατάς, η κυρία Μποφίγιου και άλλοι, είναι σπίτι όλων των Πετρουπουγιωτών. Πρέπει να γίνει σπίτι όλων των Πετρουπουγιωτών. Έχω την ενημέρωση ότι το Συνδικάτο των Εργατοϊπαλλήλων του Επισιτισμού του Τουρισμού έχει έρθει σε επαφή με εκπρόσωπο αυτής της ξενοδοχειακής της τουριστικής εταιρείας που αγόρασε το σπίτι στον πληστηριασμό. Την έχει καλέσει να αποσυρθεί εντελώς από όλη τη διαδικασία. Έχετε εικόνα πώς εξελίσσεται αυτή η πρωτοβουλία? Αυτή την ενημέρωση, κύριε Μπογιόπουλε, έχω και εγώ. Δεν ξέρω ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας που έχει κάνει το Συνδικάτο. Νομίζω πως δεν υπάρχει κάποια απάντηση ακόμα επίσημη για τις προθέσεις του, συγγνώμη, το αν δηλαδή τελικά θα αποσυρθούν από αυτή την προσπάθεια. Κύριε Σίμω, έχετε και άλλα τέτοια φαινόμενα στην Πετρούπολη? Κοιτάξτε, εμείς στην προσπάθεια να δημοσιοποιήσουμε το θέμα ακριβώς για να πάρει διαστάσεις, να συζητηθεί εδώ πέρα σε όλους τους φορείς, τα σωματεία της πόλης, να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις. Και οφείλω να πω ότι την τέταρτη φορά που προσπάθησε να γίνει η έξωση με δικαστικό επιμελητή, όπως σας είπαμε, αστυνομία και μπράβους, ήταν συγκινητική πραγματικά. Όταν λέτε μπράβους. Ήταν δύο τύποι έτσι μαυροφορεμένοι στη γωνία, οι οποίοι μας κοιτούσαν παράξενα την ώρα που δεν επιτρέπαμε στον δικαστικό επιμελητή να προχωρήσει την διαδικασία της έξωσης. Λοιπόν, τι κάνει μια στα κεραμίδια, να πω εγώ. Το λέω και με βάση την εμπειρία μας, γιατί τέτοιες προσπάθειες έχουν γίνει σε μια σειρά πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Και συνήθως με τέτοιους και παρακρατικούς μηχανισμούς γίνεται η προσπάθεια να γίνει η έξωση. Μάλιστα. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή προσπαθήσαμε λοιπόν να το δημοσιοποιήσουμε και ήταν συγκινητική και η κινητοποίηση που είχαν οι φορείς, δηλαδή και το ίδιο πρωί που ήρθαν επί τόπου εκπρόσωποι των φορέων να παρεμποδίσουν τη διαδικασία της έξωσης, το ίδιο απόγευμα καλέσαν τα μέλη τους και έγινε μια πολύ μαζική κινητοποίηση μέσα στην Πετρούπολη. Την ίδια στιγμή λοιπόν, την ίδια εβδομάδα, 4 άνθρωποι συμπολίτες μας ήρθαν στο Δήμο
ζητώντας τη βοήθειά μας, γιατί είναι αντίστοιχες περιπτώσεις. Σε μία εβδομάδα, λοιπόν, 4 άνθρωποι με αντίστοιχη περίπτωση. Σκεφτείτε και πόσοι δεν έχουν απευθυνθεί. Φαντάζομαι μιλάμε για πρώτες κατοικίες, έτσι. Για πρώτες κατοικίες, όλα. Ναι, για πρώτες κατοικίες. Και ας σκεφτούμε, βέβαια, και πόσες περιπτώσεις είναι που δεν έχουν απευθυνθεί στο Δήμο ή στους φορείς εδώ της περιοχής κτλ. Πείτε μου κάτι, εκτός από κλητήρα, εκτός από μπράβους, όπως μας είπατε, σας έχει επισκεφθεί εκεί για το θέμα και η αστυνομία. Έχουν επιχειρήσει με αντίστοιχους τρόπους όπως σε άλλες περιοχές με αστυνομική δύναμη να κάνουν την έξωση. Ναι. Στην τελευταία προσπάθεια που έγινε εκεί στα τέλη Ιουλίου είχαν έρθει και αστυνομικές δυνάμεις. Είχε κλειδαράσει, είχε προλάβει, είχε σπάσει την πόρτα. Κατευθείαν σπεύσαμε και εμείς με το που ενημερωθήκαμε από την οικογένεια και από την γειτονιά και δεν το επιτρέψαμε. Δηλαδή ο κλειδαράς βγήκε έξω, ο δικαστικός επιμελητής βγήκε έξω. Είχε όμως παρουσία της αστυνομίας. Ναι, αν θυμάμαι καλά, ήταν περίπου στα 9 άτομα. 7-9 άτομα κάπου εκεί. Ήταν δηλαδή μια, ας το πούμε έτσι, μια ισχυρή αστυνομική δύναμη για μια τέτοια διαδικασία. Σε ένα σπίτι τώρα δύο ανθρώπων ηλικιωμένων που έχουν και προβλήματα υγείας και οι δύο. Πώς θα κινηθείτε στη συνέχεια? Φαντάζομαι ότι το Δήμος κοιτάει τι γίνεται εκεί στην Αϊάδα. Έχουμε συνεχή επαφή και επικοινωνία με την οικογένεια, με όλη τη γειτονιά. Μάλιστα μέσα στον Αύγουστο που ήταν και ο μήνας των διακοπών και μπορεί να λείπαν όλοι, είχαμε αφήσει πίσω και ανθρώπους οι οποίοι θα ήταν πάντα εδώ με το τηλέφωνο τους ανοιχτό, να το πω έτσι, 24 ώρες 24 ώρο, ούτως ώστε σε οτιδήποτε γίνει να είμαστε πάντα σε μια επαφή και μια εγρήγορση. Το επόμενο διάστημα θα οργανώσουμε και άλλες παρεμβάσεις. Έχουν ήδη γίνει επερωτήσεις και στη Βουλή για το συγκεκριμένο ζήτημα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το θέμα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο εκ νέου. Και είμαστε σε μια επαγρύπνηση, γιατί σε μεγάλο βαθμό έχει εμπεδωθεί πλέον στον κόσμο ότι τα σπίτια του λαού, να το πω έτσι, μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να τα σώσουμε, εφόσον όλο το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι υπέρ του απλού κόσμου, είναι υπέρ των φαντς, των τραπεζών και της κάθε εταιρείας του βαλιού, δεν είναι προσωπικό με τη συγκεκριμένη εταιρεία προφανώς. Νομίζω ότι έτσι θα πορευτούμε και το επόμενο διάστημα. Κύριε Σίμω, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας ζητήσω να μας κρατάτε σε ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.